Γυναικείο χέρι κρατούσε το μαχαίρι που έπληξε στο θώρακα τον 46χρονο στην καρδιά της Κορίνθου, ξημερώματα Τετάρτης. Το έγκλημα έγινε διασήμαντον αφορμήν. Ακούστε τι ανέφεραν στο Live News η μητέρα και η αδελφή του άνδρα που ξεψύχησε στο πλακόστρωτο από την θανατηφόρα μαχαιριά. Ως μητέρα του Νίκου, έχετε βγάλει κάποια άκρη? Υπάρχει αιτία? Δεν υπάρχει αιτία. Αυτό λέμε. Εσείς ως αδελφοί, πού έχετε καταλήξει? Για ποιο λόγο έγινε το φωνικό? Πήγα στην ασφάλεια και μου είπαν το πόρισμα. Ισχυρίζονται ότι τις πείραξε λεκτικά και ότι κάποιοι πήγαινε να τους ακουμπήσει και αυτές λόγω άμυνας τον καρφώσανε κατευθείαν και φύγανε. Την ασφάλεια μου είπανε, είναι το κορίτσι, το ξέρουμε, λέει, δεν πάει καλά. Δεν τις ήξερε, ούτε τον ξέρανε. Τυχαία βρεθήκανε και μάλιστα αυτό έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί ο αδερφός μου ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, βγήκε έξω να πάρει ένα τηλέφωνο στο κινητό του και τα παιδιά μου είπαν ότι μετά από 5-10 λεπτά, το πολύ να ήταν 10, ακούσανε τα βοκιτάκια, βγήκαν έξω και είδανε κάποιους να τρέχουνε. Τις βρήκαν από τις κάμερες του πεζοδρόμου. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Live News, η 22χρονη φόνησα ισχυρίστηκε ότι «Κάθομουν με τη φίλη μου σε ένα παγκάκι και συζητούσαμε όμορφα και ωραία, μέχρι που εμφανίστηκε αυτός ο άνδρας και άρχισε να πειράζει με σεξουαλικά επωνοούμενα τη 17χρονη φίλη μου. Σηκωθήκαμε να φύγουμε, αλλά αυτός μας ακολούθησε και αντιλαμβάνομαι πως έχει έρθει από πίσω μου και με πλησιάζει επικίνδυνα. Τότε βγάζω από την τσάντα μου ένα μαχαίρι που το είχα για λόγους ασφαλείας. Εκείνος όμως μου έβαλε χέρι και τότε εγώ, επειδή φοβήθηκα τα χειρότερα για να μηνθώ, του επιτέθηκα. Δεν ήθελα να το χτυπήσω στο στήθος». 22χρονη κοπέλα είχε εγκαταλείψει το σπίτι της εδώ και 2 μήνες, ζούσε από εδώ και από εκεί, κυριολεκτικά στο δρόμο, και ισχυρίστηκε ότι έφυγε από το σπίτι επειδή ο πατέρας χτυπούσε την μητέρα καθημερινά. Νωρίτερα, ο 46χρονος εμφανίζεται ως θαμώνας σε εύθυμη κατάσταση να έχει παρενοχλήσει άλλες 2 γυναίκες που κάθονταν στην ίδια καφετέρια της Κορίνθου. Εκείνες δεν ανταποκρίθηκαν και τότε ο άνδρας έφυγε από το μαγαζί, αλλά είδε μπροστά του στο παγκάκι τις άλλες 2 κοπέλες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι χωρίς κανένα κίνητρο, είναι χωρίς να υπάρχει κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύουν όλοι. Βρέθηκαν σε άμυνα, δεδομένου ότι το θύμα προηγουμένως είχε επιτεθεί κατά των κοριτσιών σωματικά, λεκτικά, τις είχε απειλήσει, είχε ασκήσει βία επάνω τους, τις είχε σπρώξει, είχε βάλει τα χέρια του το θύμα σε ευαίσθητα σημεία του κορμίου τους. Οι 2 κατηγορούμενες κρύβονταν στο σπίτι της μητέρας της 17χρονης. Για υπόθελψη όμως κατηγορείται και ο 30χρονος φίλος της 42χρονης μητέρας. Η 22χρονη, που βαρύνεται με φόνο, υπέδειξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας Κορίνθου και το πεταμένο και αιματωμένο μαχαίρι.